Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 3. Σελίδες λοιπόν 1020, Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους, 1 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ των νυκτήρμων και Θεός πάσης παρηγορίας, ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη, διανδυνόμεθα εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση τη θλίψη. Δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμεθα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Διότι καθώς περισσεύουσι τα παθήματα του Χριστού εις ημάς, ούτω δια του Χριστού περισσεύει και η παρηγορία ημών. Και είτε θλιβόμεθα, θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων, τα οποία εμείς πάσχομεν. Είτε παρηγορούμεθα, παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας. Και η ελπίς την οποία έχομεν είναι βεβαία υπέρ ημών, επειδή εξεύρωμεν ότι καθώς είστε κοινωνοί των παθημάτων, ούτω και της παρηγορίας, διότι δεν θέλουμε να αγνοείτε, αδελφοί, περί της θλίψεως ημών τη συνέβηση μας εν τη Ασία, ότι καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν, υπέρ δύναμην, ώστε απελπίστημεν και του ζήν. Αλλά εμείς αυτοί εν εαυτοίς ελάβομεν την απόφαση του θανάτου, δια να μην έχουμε την πεποίθηση εις τους εαυτούς μας, αλλά εις τον Θεόν τον εγείροντα τους νεκρούς, ως της ηλευθέρωσεν ημάς εκτός ούτου μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, στον οποίον ελπίζουμε ότι και έτη θέλει ελευθερώσει. Ενώ και εσείς συνεργείτε υπέρ ημών δια της δεήσεως, δια να γίνει εκ πολλών προσώπων ευχαριστία υπέρ ημών, δια το δοθέν εις ημές χάρισμα δια πολλών. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος, μετά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου να πάει στην Ελλάδα, ενώ είχε πάρει απόφαση να πάει στην Ασία, ολοκλήρωσε την αποστολή του στην Ελλάδα από Φιλίππους, Θεσσαλονίκη, Βέρεια, Αθήνα και τελικά και στην Κόρινθο, και στη συνέχεια με στερεά απόφαση ξεκίνησε και πήγε στην Ασία, στην Έφεσο, όπου εκεί ο Θεός έκανε θαυμάσια και τεράστια και μεγαλεία δια των χειρών του Αποστόλου Παύλου, ώστε και επί τους ασθενείς εφέροντο από του σώματος αυτού μανδύλια ή περιζώματα και έφευγον από τον ανθρώπων οι ασθένειες, αλλά και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Έμεινε 3 χρόνια, 2 στην πραγματικότητα. 54 ξεκίνησε, 55 έφτασε μέχρι τα 57. Στο τέλος ο Θεός τον οδήγησε δια Πνεύματος Αγίου ότι πρέπει να διέλθει τη Μακεδονία, την Αχαΐα και εν τέλει να φτάσει στην Ιερουσαλήμ, υπόν ότι αφού υπάγω εκεί πρέπει στη συνέχεια να δω και τη Ρώμη. Αλλά και ενώ ήταν δεδεμένος του πνεύματι να πάει στη Ρώμη, απέστειλε πρώτον τον Τιμόθεο και τον Έραστον στη Μακεδονία, τους δύο που υπηρετούσαν αυτόν, και αυτός έμεινε κάποιο καιρό στην Ασία. Και εκεί συνέβη κάτι πολύ σοβαρό, πέρασε μια τρομακτική δοκιμασία παρακυρίου, καθώς ο Δημήτριος Αργυροκόπος κατασκευάζων ναούς αργυρούς της Αρτέμιδος, και καθώς προξένει στους τεχνίτες τους πολλούς που είχε πολύ κέρδος, τους οποίους και συναθρήσας, τους εργοζομένους αυτούς, είπε: «Άνδρες, εξεύρετε ότι εκ ταύτης της εργασίας προέρχεται η ευπορία ημών, και θεωρείτε και ακούετε ότι πολλοί λαών, όχι μόνο της Εφέσου, αλλά όλης της Ασίας, ο Παύλος έπεισε και μετέβαλε λέγον ότι δεν είναι θεοί οι διαχειρών κατασκευαζόμενοι, ώστε όχι μόνο η τέχνη μόν κινδυνεύει να εξουθενωθεί,
αλλά και το ιερόν της μεγάλης Θεός Αρτέμη, Θεάς Αρτέμιδος, να λογιστεί η Σουδέν και μάλιστα να καταστραφεί η μεγαλειότης αυτής, την οποία όλη η Ασία και η Οικουμένη σέβεται. Και τότε ο διάβολος ξεσήκωσε όλη την Έφεσον, συνέλαβαν τους συνεργούς Γάιων και Αρίσταρχων, τους πήγαν στο γήπεδο για να τους λιτσάρουνε και προσπάθησαν να βρουν και τον Παύλο. Ο Παύλος βρέθηκε σε μια τρομακτική κατάσταση που, όπως ομολογεί, απελπίστημεν και του ζήν. Καθ' υπερβολήν εστενοχωρήθημεν, υπερδύναμην. Βρέθηκε δηλαδή στο τρομακτικό δίλημα να προδώσει και να εγκαταλείψει τους αδελφούς του, φεύγοντας με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου για την Ιερουσαλήμ, ή να φύγει, να παραμείνει ή να φύγει. Φοβερό το δίλημα. Αλλά όμως ο Παύλος, ο οποίος μας δίδαξε μόνος οι άγονται υπό του Πνεύματος του Αγίου είναι αληθώς τέκνα Θεού, πήρε στερεά απόφαση να εγκαταλείψει τους συντρόφους του, οι οποίοι επρόκειτο σε λίγο να λιτζαριστούν, και να φύγει για την Ιερουσαλήμ κατά την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Φοβερή απόφαση, απόφαση θανάτου. Δεν ελπίζει πια στον εαυτό του ότι μπορεί να κάνει κάτι για τους αδελφούς του, αλλά ελπίζει στον παντοδύναμο Θεό, και η ελπίδα του βεβαίως είναι βεβαία και ασφαλής. Γιατί? Γιατί σε λίγο πραγματικά ο γραμματεύς φώναξε και συγκέντρωσε όλων των όχλων οι οποίοι φώναζαν μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων, και λέγοντάς του λίγα απλά λόγια, πραγματικά ο Θεός όλη την Έφεσο την ηρέμησε και έγινε αυτό το μεγάλο θαύμα που λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ελευθέρωσε ημάς ο Θεός εκ το σού του μεγάλου θανάτου και ελευθερώνει, εις τον οποίον και ελπίζομεν ότι ακόμη θέλει μας ελευθερώνει. Όμως το μήνυμα και το μεγάλο ερώτημα είναι, γιατί ο Θεός επέτρεψε τέτοια μεγάλη δοκιμασία στον Παύλο και στα αδέλφια μας, δηλαδή στον Γάιο, στον Αρίσταρχο, αλλά και όλους τους αδελφούς. Γιατί? Τρομακτική δοκιμασία να λιτζάρουνε τους αδελφούς, να ξεσηκωθεί όλη η Έφεσος. Το ερώτημα είναι λοιπόν μεγάλο, γιατί πολλές φορές θα έρχεται στη ζωή μας πειρασμός παραδιαβόλου που θα επιτρέπει ο Θεός, για να φτάσουμε σε καταστάσεις που δεν υποφέρονται. Μα δεν μας αγαπάει ο Θεός, δεν μας προστατεύει. Εδώ έκανε θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Ακούστηκε το κήρυγμα και σώθηκαν πάρα πολλοί σε όλη την Ασία. Γιατί? Και απάντηση, αδελφοί, τη δίνει ο Απόστολος Παύλος με καθαρότητα, για να γνωρίζουμε γιατί ο Θεός επιτρέπει κάποια στιγμή στη ζωή μας δύσκολες καταστάσεις. Θα έλεγα τραγικές, θα έλεγα ανυπόφορες, θα έλεγα πραγματικά να έρχεται ο άνθρωπος σε απελπισία και σε απόγνωση. Και ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, εξηγεί. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο Πατήρ των σπλάχνων, του ελαίους και όλων των εκτιρμών, καθώς είναι και ο Θεός πάσης παρηγορίας. Και εδώ θέλω τη λέξη «ο παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψη ημών», το
Το κείμενο λέει «ο παρακαλών», όχι «ο παρηγορών», που σημαίνει ευρύτερα και παρηγορεί και ενισχύει και στηρίζει. Παρηγορεί τους απελπισμένους, ενισχύει τους εντελώς αδυνάτους και στηρίζει τους εντελώς εξουθενωμένους. Γι' αυτό θα διαβάζουμε τη λέξη εμείς παρηγορών, αλλά θα ξέρουμε ότι είναι παρακαλών, δηλαδή ευρύτερη η έννοια. Και παρηγορεί και ενισχύει και στηρίζει. Έτσι λοιπόν εξηγεί ο Απόστολος Παύλος, ο παρηγορών ημάς, ο παρακαλών, εν πάση τη θλίψη ημών, για ποιο λόγο επιτρέπει τέτοια θλίψη, για να μπορούμε κι εμείς να παρακαλούμε, να παρηγορούμε όλους όσους είναι εν πάση τη θλίψη. Πώς, δια της παρηγορίας με την οποία παρηγορούμε θα εμείς αυτοί υπό του Θεού. Γι' αυτό το λόγο, διότι καθώς περισσεύουν σε εμάς τα παθήματα του Χριστού, κατά τον ίδιο τρόπο περισσεύει και υπερπερισσεύει μάλιστα και η παράκληση και η παρηγορία ημών. Ώστε, φοβερή ερμηνεία αδελφοί, σε όλους μας, διδασκαλία και ερμηνεία, γιατί επιτρέπει ο Θεός ταλαιπωρία. Ώστε, είτε θλιβόμεθα, να δληφόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και όχι μόνο, αφού σας παρηγορήσει ο Θεός να σας σώζει, αλλά και υπέρ της σωτηρίας σας, της ενεργουμένης, δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία και εμείς πάσχομεν. Φεδρώει η ερμηνεία. Παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και σωτηρίας σας. Γιατί με την οποίαν παρηγορίαν παρηγορούμεθα εμείς, δυνάμεθα να παρηγορούμε τους εν πάση τη θλίψη. Ώστε, επαναλαμβάνω, είτε θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και της σωτηρίας σας, της ενεργουμένης δια της υπομονής των αυτών παθημάτων τα οποία εμείς πάσχομεν, είτε παρηγορούμεθα υπέρ της παρηγορίας και σωτηρίας. Είτε λοιπόν θλιβόμεθα υπέρ της παρηγορίας σας και της σωτηρίας σας θλιβόμεθα, είτε παρηγορούμεθα, που πάντα παρηγορούμεθα, υπέρ της παρηγορίας σας, για να μπορούμε και εμείς να παρηγορούμε τους εν πάση θλίψη, αλλά και της σωτηρίας τους. Επειδή εξεύρωμεν το μεγάλο μυστικό που είναι ο πνευματικός νόμος του Θεού, επειδή εξεύρωμεν με τα πάσης βεβαιότητος ότι καθώς γινόμεθα κοινωνή μέτοχοι των παθημάτων εν Χριστώ Ιησού, κατά τον ίδιο τρόπο γινόμεθα και μέτοχοι, Κύριε Θεέ μου, και της παρηγορίας διά από τον Θεό, διά του Ιησού Χριστού, για να μπορούμε κι εμείς να παρηγορούμε τους άλλους προς σωτηρία τους. Τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται κατά τύχη. Τίποτα στη ζωή μας δεν γίνεται χωρίς ο Θεός να το επιτρέψει. Τίποτα στη ζωή μας δεν πραγματοποιείται αν ο Θεός δεν το κάνει. Είτε ο ίδιος, καθώς λέγει ότι παιδεύει τα παιδιά του και μαστιγώνει τους ιούς τους οποίους παραδέχεται, ή λέει ακόμη ότι πάσαν χαρανομήσατε όταν ο Θεός επιτρέψει στο διάβολο να σας φέρει εις διαφόρους πειρασμούς, ταλαιπωρίες, να χαίρεστε διότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εκ των πειρασμών του διαβόλου που επιτρέπει ο Θεός, ποτέ όμως δεν επιτρέπει το διάβολο να μας πειράξει πάνω από τις δύναμή μας, αντιθέτως, σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση.
για να θυνάμεθα να υποφέρουμε. Δεν θα σε αφήσει να πειράζεσαι, με τον πειρασμό θα φέρει επίγνωση των δικών σου λαθών και αμαρτιών, αλλά και επίγνωση της δικής του παρηγορίας και σωτηρίας σου, ώστε να μπορείς και εσύ να παρηγορείς τους σε πάση τη θλίψη η σωτηρία τους. Πνευματικός νόμος λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, όταν περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, να γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας κατεργάζεται υπομονή, και έχουμε χρειαν, ανάγκη να έχουμε υπομονή για να απολαμβάνουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Διότι η υπομονή εργάζεται έργον τέλειον για να δίνει την ικανότητα και τη δυνατότητα στον άνθρωπο να είναι τέλειος, ολόκληρος, άρτιος, λέει ο Λόγος του Θεού, πλήρης, μειών εις μηδέν ελλειπής. Δηλαδή, πραγματικά σκεύος εκλογής του Κυρίου, εις τίμιαν χρήσιν, αγιασμένο, διαλεγμένο από το Θεό, αγιασμένο κατά πάντα, εύχριστο εις τον Δεσπότη του και ετοιμασμένο εις πανέργων αγαθών. Ο Θεός δηλαδή σε θέλει, φοβερό το μήνυμα αδελφοί αγαπητοί, να σε εκπαιδεύει, αν χρειαστεί και να σε μαστιγώνει, να σε ταλαιπωρεί, κάνοντας μετά επέμβαση μεγάλης ευλογίας, απόλυτης ελευθερίας, όχι δια δυνάμεως ή ικανότητος δική σου, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι γνωρίζεις ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος, μπορεί και σου δίνει την ικανότητα να ομολογείς, να λες μη φοβού, μόνο πίστευε. Μη φοβάσαι, ο Θεός μπορεί, όπως εμένα με ελευθέρωσε από τέτοιο μεγάλο πειρασμό και τόση μεγάλη θλίψη, καθώς επικαλέστην το όνομα του Χριστού, πήγα κοντά του, με λέησε, με ευλόγησε, και εσύ μπορείς να λες στον άλλον που ταλαιπωρείται με τέτοια θλίψη σαν τη δική σου και μεγαλύτερη ακόμη. Και εσύ, εάν πλησιάσεις το Χριστό, αν εξητήσεις το αίμα Του και επικαλεστείς το όνομά Του, ο Πατέρας Θεός θα κάνει μεγαλεία, θαυμάσια και τεράστια, θα σε ελευθερώσει, θα σου δώσει καρπό πολύ, θα ευλογήσει την οικογένειά σου, θα ευλογήσει τα παιδιά σου, θα ευλογήσει τα εγγόνια σου, μόνο ταύτα μελέτα εις ταύτα μένε. Και πρόσεχε, ταπεινά, πιο ταπεινά, φρόντισε οι ψευδοδιδασκαλίες να είναι μακριά από σένα, είναι οι παγίδες του διαβόλου. Και τότε με απόφαση θανάτου, ελπίζοντας όχι στην ικανότητά σου, στη χάρη και το έλεος του Χριστού, ο Θεός θα κάνει τεράστια και μεγαλεία. Θα λες και θα ομολογείς, όπως σε μένα και σε σένα πολύ περισσότερα. Με αποτέλεσμα πραγματικά την ελευθερία και την ευλογία αυτών που σε ακούνε, τη σωτηρία πρώτον του εαυτού σου αλλά και όλων αυτών που σε ακούνε, πάντοτε όμως αδερφοί αγαπητοί, εις δόξαν και έπαινον Θεού, ουχή εξαιτίας ημών, αλλά χάριν του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας. Όχι γιατί είμαι καλός, όχι γιατί είμαι εγώ, ο ελάχιστος πάντων των Αγίων, έφτασε να λέει ο Απόστολος Παύλος, για να γλιτώσει από επίγνωση τον άγγελο Σατάν που τον εράπιζε.
Ο ελάχιστος των Αποστόλων δεν είμαι άξιος να λέγομαι Απόστολος. Αλλά ο Θεός με απέστειλε στα έθνη ώστε κουράστηκα περισσότερο πάντων των Αποστόλων. Ολοκληρώνει όμως. Πλην ουχή εγώ, αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, ουχή εγώ, αλλά η χάρις του Θεού είμαι τεμού. Δόξα στον Κύριο, γιατί εγώ ήμουν βλάστημος, εχθρικός προς τον Χριστό, με κακία, ο μεγαλύτερος των αμαρτωλών, αλλά μέσα στην απόλυτη αγάπη του ο Θεός δια του Ιησού Χριστού με έσωσε και με έκανε Απόστολο των Εθνών. Και σένα μέσα στην αγάπη του θα σε σώσει. Αυτή είναι η ομολογία μας. Όπου πήγαινε ο Παύλος έκανε την ομολογία του. Ήμουν άθλιος και ουτιδανός. Αλλά ήρθε ο Κύριος και με μεταμόρφωσε και με έκανε Απόστολο των Εθνών, όπως τον αγράμματο τον ψαρά, τον Πέτρο τον έκανε Απόστολο του Ισραήλ. Και εμένα δεν ήμουν αγράμματος, ήμουν αντιδακτός παρά του σπόδας του Γαμαλίλ. Ήξερα τον νόμο, ήξερα το Λόγο του Θεού, αλλά το Χριστός δεν ήξερα. Δεν ήξερα τι κάνει ο Χριστός. Τώρα όμως ξέρω τι κάνει ο Χριστός και έχω και μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Και αυτό είναι το μήνυμα μας σήμερα. Έχεις μία ελπίδα βεβαία και ασφαλή. Όμως σε Αυτόν, λέει ο Παντοδύναμος Θεός, ορκίζομαι στον εαυτό μου, ορκίστηκα στον εαυτό μου, ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θα σε πληθύνω μόνο και μόνο γιατί φυλάς και περπατάς κατά το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, κατά το Λόγο του Θεού. Αμήν. Κύριε Θεέ μου, βοήθησέ μας, σε παρακαλώ.